Λοιπόν, συζητήσαμε σήμερα ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό που αφορά τους μαθητές με μεταναστευτική γεωγραφία. Δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών, είτε νομίμων είτε παρανόμων, οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η παιδεία μας και θα πρέπει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα είχαμε μια σφαιρική ενημέρωση από τους αρμοδίους του Υπουργείου και μέσα από αυτή τη συζήτηση προκύπτει η ανάγκη άμεσα το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει τάξεις υποδοχής σε όλα τα σχολεία που επηρεάζονται με αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, δηλαδή παιδιά που έρχονται να φοιτήσουν στα δικά μας σχολεία. Το δεύτερο στοιχείο και βασικό είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούμε να τα βάζουμε μέσα στις ίδιες τάξεις με τα υπόλοιπα, καθότι δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθούν και άρα στη συνέχεια άθελά τους να δημιουργούν θέματα παραβατικότητας και θέματα μη συμμετοχής στην τάξη. Συνεπώς επιβάλλεται πρώτα απ' όλα η δημιουργία, όπως έχω πει, αυτών των τάξεων υποδοχής και παράλληλα η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι συνολικό, να είναι ένα πρόγραμμα για όλη την σχολική χρονιά και να είναι σε πρωινές ώρες, όπως είναι κανονικά για τα άλλα παιδιά. Θα πρέπει τα προγράμματα να είναι προσαρμοσμένα έτσι, με τέτοιο τρόπο δηλαδή, που να μπορούν γρήγορα τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα, για να μπορούν να συνεννοούνται πρώτα απ' όλα με τους συμμαθητές τους, με τους γείτονες τους, με τα παιδιά της γειτονιάς τους, αλλά και συγχρόνως να δημιουργηθεί βάση να μπορούν να παρακολουθούν στην τάξη. Διότι είναι γεγονός ότι όποιος δεν μπορεί να παρακολουθεί. Δέστε το από εμάς. Αν κάτσουμε τώρα και ακούμε μια συζήτηση που δεν καταλαβαίνουμε, θα αφαιρεθείς, θα προκαλέσεις και θα δημιουργήσεις ζητήματα. Επομένως, επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα ένα πρόγραμμα δράσης, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο που να ξεκινήσει άμεσα την επόμενη χρονιά κατά βάση για να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτά τα θεμέλια σωστής μαθησιακής γνώσης και σε αυτά τα παιδιά. Ναι, φαίνεται ότι αναγνωρίζεται αυτό το ζήτημα. Ήταν και νομίζω ότι θα υπάρξει ακριβώς αυτή η... Θα το παρακολουθήσουμε βεβαίως. Θα υπάρξει, από ό,τι υποσχέθηκα, αναβάθμιση των προγραμμάτων, αναδιάρθρωση των προγραμμάτων και των σχεδίων τους, έτσι που να υπάρξει ακριβώς υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Τα πράγματα δεν είναι βέβαια απλά, αλλά επιβάλλεται. Γιατί συζητάμε συνεχώς το θέμα της παραβατικότητας των παιδιών, της παραβατικότητας του μαθητός στα σχολεία και όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούμε καθημερινά. Μια πηγή του προβλήματος είναι απεδώ. Επομένως, είναι υποχρέωση του κράτους να παρέμβει και να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Να λειτουργήσουμε δηλαδή κατά κύριο λόγο προληπτικά.